Αυτό που βιώνει ένα παιδί κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του έχει μόνιμο αντίκτυπο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Ενώ τα γονίδια καθορίζουν την πορεία μας στη ζωή, οι εμπειρίες δημιουργούν μέσα στον εγκέφαλο την νευρική σύνδεση που θέτει τα θεμέλια των συναισθημάτων μας, της γλώσσας, των κινητικών δεξιοτήτων, της όρασης και της μνήμης. Εάν μια περιοχή λάβει μια επιπλέον διέγερση, οι νευρικές οδοί εντός αυτής της περιοχής και οι συνδέσεις με άλλες περιοχές γίνονται πιο δυνατές. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται synaptic pruning. Μπορείτε επίσης να φανταστείτε τον εγκέφαλό σας ως πλανήτη. Υπάρχει η Μητρόπολη των κινητικών ικανοτήτων, το βουνό της μνήμης και το χωριό θέασης. Με τα χρόνια, οι δημοφιλείς πόλεις μεγαλώνουν και η σύνδεση μεταξύ τους μεγαλώνουν επίσης. Τώρα, εάν μια περιοχή δεν αναπτυχθεί ποτέ, μπορεί να υπάρξει χάος, κάτι σαν κυκλοφοριακό χάος. Αυτό στη συνέχεια επιβραδύνει την ανάπτυξη ολόκληρου του εγκεφάλου. Μερικοί νευροδιαβιβαστές θα κουράζονται να δουλεύουν. Άλλοι θα σταματήσουν και τελικά θα χαθούν. Η Betty Hart και ο Todd Risley μελέτησαν την έκθεση των παιδιών στη γλώσσα. Κατά μέσο όρο, παιδιά από οικογένειες που ασχολήθηκαν με το μεγάλωμά τους εκθέθηκαν σε περίπου 600 λέξεις την ώρα. Τα παιδιά από πλούσιες οικογένειες εκθέθηκαν σε περίπου 2.000 λέξεις την ώρα. Μέχρι την ηλικία των 3 ετών, τα παιδιά εκτίθενται σε 30 εκατομμύρια λέξεις. Και έχει και συνέχεια. Τα παιδιά από προνομιούχες οικογένειες λάμβαναν πολύ θετικά σχόλια. Για κάθε 6 επενετικά λόγια υπήρχε μόνο μία λέξη αποθάρρυνσης. Τα λιγότερα προνομιούχα παιδιά, ωστόσο, άκουγαν διπλάσιες αποθαρρυντικές κουβέντες από ό,τι επενδυτικές. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά που διαρκεί μια ζωή. Σε μια μελέτη που ξεκίνησε το 1963, ο ψυχολόγος David Weikart και η ομάδα του μοίρασαν τυχαία 123 άπορα παιδιά σε δύο ομάδες. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας πέρασαν 2 χρόνια σε ένα κορυφαίο νηπιαγωγείο με εξαιρετικούς δασκάλους. Ζωγράφιζαν, συζητούσαν για διάφορα ζητήματα και λάμβαναν πολύ προσοχή, σεβασμό και αγάπη. Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας ακολούθησαν τη ζωή τους κανονικά στις συνθήκες του περιβάλλοντός τους. 40 χρόνια αργότερα δημοσιεύτηκε η μελέτη High School Perry Preschool Study. Στην ηλικία των 5 ετών, το 67% των παιδιών της πρώτης ομάδας είχαν IQ πάνω από 90 και ήταν έτοιμα για σχολείο. Από τα άλλα, μόνο το 28% ήταν έτοιμα για το σχολείο. Στα 14 υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βασικές δεξιότητες στην τάξη. Στα 27 τα παιδιά της πρώτης ομάδας είχαν στην πλειονότητά τους το δικό τους σπίτι και σε ηλικία 40 κέρδιζαν περισσότερα χρήματα και ήταν λιγότερο πιθανό να καταλήξουν στη φυλακή. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στα 2 χρόνια προσχολικής ηλικίας τα παιδιά αναπτύσσονται όχι μόνο διανοητικά αλλά και συμβάλλουν στο να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, θάρρος και επιμονή. Αυτός ο συνδυασμός των αρετών, character strength, που ονομάζεται επίσης grit, αργότερα είναι υπεύθυνος για την επιτυχία τους στη ζωή. Τα 15.000 δολάρια που επενδύθηκαν για να βάλουν αυτά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στο πρώτο νηπιαγωγείο, ωφέλησαν αργότερα ολόκληρη την κοινωνία, κυρίως μέσω της μείωσης της εγκληματικότητας. Η συνολική απόδοση της επένδυσης εκτιμήθηκε σε 195.000 δολάρια. Το 2006, ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος James Heckan δημοσίευσε αυτό που έγινε γνωστό ως Heckan Curve. Δείχνει την απόδοση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, η οποία είναι η υψηλότερη τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Από τότε, οι κυβερνήσεις άρχισαν να προβληματίζονται και να αναλαμβάνουν δράσεις. Στη Γερμανία, οι γονείς λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Στην Ιαπωνία, οι μητέρες ή οι πατέρες μπορούν να πάρουν ένα ολόκληρο έτος άδειας μεταποδοχών. Στη Γαλλία, όλα τα παιδιά πηγαίνουν στον νηπιαγωγείο δωρεάν. Εάν είστε αφοσιωμένοι γονείς, ξέρετε ότι κάθε επιπλέον λεπτό που περνάτε ενθαρρύνοντας και μιλώντας σε αυτό το μικρό ταραχοπείο είναι ένα μεγάλο δώρο για τη ζωή. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, τα κανονικά οικογενειακά δείπνα είναι ο ισχυρότερος παράγοντας κατάκτησης καλών βαθμών από την απλή μελέτη των μαθημάτων.